Πραγματικά τι έχουμε, σπουδές, παιδιά, κενά ασφάλισης, στρατός και χρόνο προεγγραφής. Αν μπορεί ο επαγγελματίας να αποδείξει ότι ναι, μεν στον ΟΑΕ και 87, αλλά εγώ την επιχείρηση την είχα και ήμουν γραμμένο στο επιμελητήριο στην εφορία από το 82. Του δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και τον χρόνο αυτόν που προκύπτει η απασχόλησή του πριν όμως την έναρξη απασχόλησης. Κύριε Ζυγόπουλος. Καλησπέρα κύριε Τσουκαρά. Δύο ερωτήσεις ότι αυτές για τον Υπουργό Τεχνικού Συστήματος. Η μία είναι, είπατε για τα ΙΚΕ ότι πληρώνει ασφάλιση μόνο ο διαχειριστής. Πληρώνει το δικό του ποσοστό, το μερίδιό του στην ασφάλιση και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν έσοδα. Δεν πληρώνουν. Γι' αυτό και τώρα στρίβουν όλες τις ΙΚΕ. Άρα δηλαδή βάσει αυτού του νόμου. Αν πάμε όλοι σε... Αν οι εταίροι, αν οι εταίροι... Και βάζουμε 4 εταίρους και ο διαχειριστής είναι... Πόσο της εκατό είναι υποχρεώσεις της εκατό, 51. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση, ο διαχειριστής έχει υποχρέωση. Ένα εκατό, νομίζω, αλλά θα σου πει ολογήσεις καλύτερα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό στέκει, δηλαδή, εκεί θέλω. Τυπικά στέκει, τυπικά σου λέει, είναι οι εταίροι, ο καθένας πληρώνεται βάσει, έχει έσοδα βάσει των με το ποσοστού του, ο διαχειριστής πληρώνει βάση του δικού του ποσοστού, βέβαια με το κατώτερο πλαφόν. Δεν μπορεί να πληρώνει λιγότερο. Συμφωνώ. Από 190 ευρώ το μήνα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτά που έρχονται στις επιχειρήσεις, ατομικές. Μα γι' αυτό όλοι πάνε τώρα στις επιχειρήσεις. Αυτό, ατομικές, αυτό που φέρνει μηνιαία το νέο ΕΦΚΑ που ξεκινάει, το Φλεβάρι ξεκινάει έτσι. Το Γενάρη είχε έρθει η δόση. Που ήταν Δεκέμβρη-Γενάρη. Σε αυτό έχουμε υποχρέωση να το πληρώσουμε. Το Γενάρη ήρθε το προηγούμενο δίμηνο, το Φεβρουάριο, τώρα ήρθε του Ιανουαρίου. Συμφωνώ, το 28 Φλεβάρι είναι η πρώτη δόση. Έχει έρθει, αυτό το πληρώνει, το κατάλαβα. Μετά είναι η δεύτερη δόση που είναι το τρίτο μήνα. Το πρώτο μήνα, το Γενάρη, που έχει έρθει με το παλιό σύστημα. Αυτό είναι μια κάποια ασφαλιστική ενημερότητα και μέχρι τώρα είχατε για να την πληρώσετε. Εάν είχαμε ασφαλιστική, έχουμε υποχρέωση να το πληρώσουμε, αυτό ρωτάω. Αυτή είναι η εισφορά που αντιστοιχεί στο δεύτερο, στο τελευταίο δίμηνο του 2016. Εντάξει. Ευχαριστώ. Μια καλή ερώτηση ακόμα ποια είναι, ας πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος είχε εισόδημα το 2015 80.000 ευρώ. Ναι. Επιτρέπεται τώρα ο ΕΦΚΑ να δώσει 1.200 ευρώ το μήνα. Ενώ το 2016 είχε εισόδημα 10.000 ευρώ. Ναι. Πώς θα γίνει, ναι. Τα λεφτά τα οποία αυτός θα τη δώσει δεν φτάνουν για να τα πάρει πίσω. Κάποτε. Αν αυτός κλείσει την επιχείρηση του τον Ιούνιο, πότε θα τα πάρει πίσω. Λοιπόν, κύριο Σιαμέτης. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να επαναλάβω το ερώτημα με άλλη που έδωσε ο συνάδελφος κ. Μπακάλης και να σας πω το εξής, επειδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και μας προθέτουν και εμάς. Όταν δεν πληρώσεις τον ΟΑΕ, γιατί δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις τη δυνατότητα δηλαδή στο ταμείο να είσαι εντάξει. Το ταμείο σου στερεί τη δυνατότητα να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ναι. Έρχεται η ώρα να ορθοποδεί η δουλειά σου, κερδίζει το λότο, το τζόκερ, δεν ξέρω τι, πα να μπει σύνταξη και πα και λε: κύριε, να σα πληρώσω. Και σου ζητάει να του πληρώσει το διάστημα που σου έχει κόψει την αδερφή. Να με επιτρέψει να σου πω κάτι. Είναι πολιτικό ερώτημα. Σύμπρος αυξήσεις. Μα πολιτικό ερώτημα του κάνει, είναι εργατολόγο. Κοινωνικό ερώτημα. Ωραία, αλλά και διτεύτηκε το ερώτημα. Στο Πετρόπλο να το πούμε αυτό. Να το θέσω ευχαρίστω, αλλά θέλει αλλαγή νόμου. Να γίνουμε κατανοητοί, γιατί αυτό έθελε να ρωτήσει ο συνάδελφο στο μαγαζί. Το κενό που μιλήσω σωστά, βλέπετε. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου όλοι, αλλά εδώ κάνουμε διευκρινήσεις. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Σε άλλες τώρα έκανα πρόεδρα. Επειδή το εκμελητήριο έχει πάρει θέση και λέτε εξήγη. Εντάξει, πρόεδρε, άσε να τελειώσει ο άνθρωπος. Καλά, πρέπει να πω εντάξει. Το παρακαλώ. Ο συνάδελφος κάνει μια ερώτηση. Οφείλουμε να το σεβαστούμε, το σώμα και εκεί ο εργατολόγος μας, γι' αυτό το φέραμε. Σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Συμφωνώ, δεν σας διορθώνω, αλλά έτσι το πρωτόκολλο. Κυρία Βινιαράκη. Επειδή περισσότεροι είμαστε εργοδότες και έχουμε υποστεί την αδικία πολλές φορές των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι γίνονται επισκεφτοί από το Υπουργείο Εργασίας σε αντίθεση με τον εργοδότη, όπου συνήθως λένε ότι έχει άδικο. Εκεί που βάλαμε λοιπόν το θέμα με τον μπλοκάκι και λέμε ότι μετά από 2 χρόνια μπορεί να πάει να μας καταγγείλει. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο, δεν υπάρχει συνυπευθυνότητα. Γιατί κύριε 3 μήνες, 5-6 δεν πήγες να το καταγγείλεις
και θυμήθηκες μετά από 2-3 χρόνια να πας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει, δεν προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο, να έχει το περιθώριο μέσα σε 2-3 μήνες, προβλέπεται. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Μια δεκαετία από την παρέτηση, ένας χρόνος από την απόλυση ανθρώπου, όσον αφορά τα ασφαλιστικά, όσον αφορά τα ασφαλιστικά, είναι ένας χρόνος από την απόλυση, αν φύγει με απόλυση, μια δεκαετία από την οικειοθελή αποχώρηση, αν δεν φύγει με απόλυση από μόνος του, στα εργασιακά, τα δεδουλευμένα ή τις υπερορίες που μπορεί να σου ζητήσει ή να έρθει και να σου πει ότι θα εξαρτημένη της εργασίας και όχι μπλοκάκι τελικά, έχει στην ουσία 5 χρόνια. Για την αποζημίωση έχει 6 μήνες. Δηλαδή είμαστε μονίμως ακάλυπτοι εργοδότες. Εντάξει. Σε κάποια πλαίσια είναι υπεργοεργαζομένος, σε κάποια άλλα πλαίσια είναι υπεργοεργοδότης. Γίνει καλή υπεργοεργοδότης. Κύριε Σμαθιεράκης. Εδώ. Θα ήθελα δύο σύντομες ερωτήσεις. Το πρώτο. Σε όσους έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας, η εισφορά υπολογίζεται επί των κερδών που έχουν διανεμηθεί ή επί των κερδών των πραγματικών, η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, αν μπορείτε να απαντήσετε, αν κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο και κάποιος ασφαλισμένος. Κανονικά πάνω σε αυτό, στα ποσά τα οποία έχουν διανεμηθεί. Που έχουν διανεμηθεί, απαντάμε κατευθείαν, ωραία. Και το δεύτερο είναι, εάν υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος, ένας εργοδότης πληρώνει την ανώτατη ασφαλιστική εισφορά για 40 χρόνια. Και ένας άλλος πληρώνει την κατώτατη για 40 χρόνια. Έχουν υπολογιστεί ποια είναι τα ποσοστά αναπλήρωση και τη σύνταξη θα πάρουμε στη μία περίπτωση και στην άλλη. Αν κάποιος πληρώνει, θα απαντήσω τώρα αυτό, τώρα, απλά μαζί με το κινητό μου για να κάνω μια πράξη. 102 χρονών θα καλύψει αυτός που πληρώνει την ανώτερη. Πρέπει να πάει 102 για να πάρει τα λεφτά πίσω. Τα λεφτά, όχι να πάρει και την ανταπόδοση του ασφαλιστικού συστήματος. Αν κάποιος πληρώνει την ανώτερη, θα πάρει μεγάλη ζήτηση. Αλλά ανώτερη τι σημαίνει, να έχει 40 χρόνια ή 70% το χρόνο. Αν είναι αυτό που δεν υπάρχει σε σένα, δεν το κάνει κανένα αυτό το γράμμα, αν μιλάμε για αυτό, εκεί αυτό θα πάρει περίπου 2.600 μεικτά. Πόσο αναπλήρωση θα έχει. Με 2.600 μεικτά, αν πάρει ενώ πληρώνει το χρόνο περίπου 2.000 ευρώ, τίποτα από τα πληρώσει. Το μήνα, 2.000 ευρώ, κανένα από τα πληρώσει. Θέλω να κάνω την ερώτηση αυτή και να του πω τι ποσοστό αναπλήρωση έχουν σε μία περίπτωση και να του πει. Πράγματι, για να πούμε ένα παράδειγμα, αυτό τώρα που παίρνει 586 ευρώ, ένα από τα εκεί, άρα είναι όλα τα χρόνια στην κατώτερη κατηγορία. Ένα το πρόεδρο, είναι καλή ερώτηση. Στην κατώτερη κατηγορία, αυτό θα πάρει περίπου 600 ευρώ σε 40 χρόνια. 600 ευρώ. Άρα υπάρχει. Εμείς που τώρα είμαστε που πληρώναμε και θα χρειαστεί τώρα να. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν. Άρα, διαφορές υπάρχουν. Πράγματι όμως, τι σου λέει, ότι σε αυτόν ο οποίος έπαιρνε, πλήρωνε την χαμηλότερη κατηγορία, ενώ δήλωνε ότι παίρνει 586 ευρώ το χρόνο, παίρνει μια σύνταξη περίπου 600 ευρώ για 40 χρόνια. Άρα η αναπλήρωση του φτάνει σε πολύ μεγάλη αγαπηρία. 90%, 90%, 100%. Αυτό που έπαιρνε ένα χιλιάρικο το χρόνο, το μήνα εισόδημα, θα πάρει με 40 χρόνια 800 ευρώ. 80% αναπλήρωση. Ενώ αυτό ο οποίο έδινε 5 χιλιάρικα, άρα πλήρωνε το μήνα περίπου 2.000 ευρώ, ωραία, 5.860, όταν πάρει 2.300, θα έχει αναπλήρωση βαριά 45%. Νομίζω το απάντησα. Τώρα, λέει κάτι εδώ η κυρία, και είναι σημαντικό. Πράγματι λοιπόν οι εισφορές είναι μικρότερες. Τα επόμενα χρόνια όμως, όπου κάποιος ο οποίος μέχρι τώρα πλήρωνε 5.000 το χρόνο, αυτό υπολογιζόταν σαν να είχε περίπου 1.800 ευρώ μηνιαίο μισθό. Εκεί αντιστοιχεί στο ποσό. Αν αυτό ξαφνικά πληρώνει 167 ευρώ, βάζει το 586, ενώ θα έπαιρνε μια σύνταξη περίπου στο 1.040 χρόνια, αν τα επόμενα 5 πληρώνει βάζει το 586, θα πάει από 1.800 και 1.300 μέσος όρος και θα πάρει μισθό 850 ευρώ. 850. Άρα εδώ είναι ότι πράγματι είναι μικρότερες εισφορές σε πολλούς, αλλά και οι συντάξεις που θα δημιουργηθούν είναι πάρα πολύ μικρότερες. Για αυτόν ο οποίος είχε τώρα που μιλάμε 35 ευρώ και δουλέψει ένα 5, ωραία, θα πάρει 800 ευρώ αντί για 1.100. Αυτός ο οποίος σήμερα είναι 30 χρονών και όλη του τη ζωή θα πληρώνει μικρές εισφορές, θα φτάσει να πάρει 550 ευρώ. Άρα θα μιλάμε για πάρα πολύ μικρές συντάξεις. Και έχουμε και ένα τελευταίο, μόνο ένα τελευταίο. Το ίδιο, δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει, δεν θα πάρει τίποτα.
θα πληρώνει 160 ευρώ το μήνα, του λιγότερο. Θα πάρει 600 ευρώ σε 40 χρόνια. Αν έχει 30, θα πάρει 400 ευρώ. Α, και εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πήγανε κάποιοι και αγοράσανε πλασματικά έτη. Πληρώσανε με τον παλιό νόμο 167 ευρώ το μήνα. Μόνο. Τώρα, τι σου λέει, είχε μέσο όρο 1800, αλλά επειδή τα 167 ευρώ το μήνα είναι το 20% του 825, τα 5 χρόνια που αναγνώρισες μπαίνουν στον κουμπαρά σου σαν να είχες 5 χρόνια με 825 ευρώ. Άρα μειώνεται μέσα των πλασματικών και η ίδια η σύνταξη. Λοιπόν, ο κύριος Κουράσης. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν στον νόμο για τον ΕΦΚΑ υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις και αν ναι, η προσφυγή, η πιθανότητα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, τι πιθανότητες επιτυχίας έχει ή ανατροπής του νέου νόμου. Πάντα, όπως πολύ καλά είπατε, ένας νόμος δεν είναι γενικά συνταγματικός, έχει διατάξεις. Κάποιος μπορεί να είναι, κάποιος μπορεί να μην είναι. Ωραία. Σίγουρα, για παράδειγμα, το κομμάτι που είναι η απασχόληση συνταξιούχων, όπου στον παλιό συνταξιούχο του δίνει τη δυνατότητα να πάει με τον παλιό νόμο και να χάνει μόνο αν υπερβαίνει το 1000 σύνταξη, ενώ στο νέο του παίρνει το 7%, διαμορφώνει δύο ταχύτητες. Άρα είναι αντισυνταγματικό. Στον νέο θεματολογισμό μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι πώς εγώ και εσείς που έχουμε τη 40 χρόνια και εσείς πήγατε το 15 και παίρνετε 1100 ευρώ, εγώ με τον νέο τρόπο παίρνω 850 ευρώ. Έχουμε δουλέψει τα ίδια χρόνια, έχουμε πληρώσει ίδιες φορές. Από πού και πού παίρνετε λιγότερα εγώ από εσάς. Υπάρχει λοιπόν αντισταγματικότητα την οποία πήγαν να καλύψουν με την προσωπική διαφορά. Για να σου πούνε δηλαδή στην ουσία, στο συνταξιούχο και ο συνταξιούχος ο παλιός και εκείνος σύνταξε 790 ευρώ παίρνει. Τα άλλα 200 είναι δώρο του κράτους. Δεν πάβει όμως να είναι μια παροχή μεγαλύτερη. Υπάρχει αντισταγματικότητα λοιπόν. Όσον αφορά το κομμάτι το οποίο συντάξεις χειρίας, υπάρχει αντισταγματικότητα με βάση όριο ηλικίας. Όσον αφορά το κομμάτι της παράλληλης ασφάλισης, όπου λέει ότι αν θες μπορείς να πάρεις το ποσό ο παλιός συνταξιούχος ως προσάυξηση στη δεύτερη σύνταξη. Υπάρχει αντισταγματικότητα στο νόμο αυτό. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρχει αντισταγματικότητα και στο κομμάτι των ανταποδοτικών συντάξεων. Αυτό που είπε πριν ένας συνάδελφος, ότι πώς έχεις τόσο διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης. Ενώ δηλαδή κάποιος που κάνει 100% και εμένα μου κάνει 40%. Άρα δεν υπάρχει η αρχή της ανταποδοτικότητας. Και της αναλογικότητας. Όπως πολύ καλά λέει, όταν πάμε να βγάλουμε τις αναλογικότητες από τον νόμο, τι εννοούμε. Παράβαση αρχής προστασίας εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Εγώ πλήρωνα εισφορές επί 40 χρόνια, θεωρώντας ότι θα βγω με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού. Που την παραβιάζεις. Αρχή της αναλογικότητας. Μου κόβει τη σύνταξη 250 ευρώ σε σχέση με το παλιό και δεν εξηγεί με κάποια αναλογιστική μελέτη τι κέρδος το κράτος αποκόμισε από την αλλαγή αυτή. Και αν το κέρδος αυτό είναι ανάλογη σημασία με τη ζημία που κάνει στην οικογένειά μου και σε εμένα. Δεν απαντήθηκε. Αρχή της περιουσίας. Εγώ καταβάζοντας τις φορές διαμορφώνω ένα κεφάλαιο το οποίο σχηματίζεται και το οποίο περίμενα να έρθει και να επενδυθεί και να έχω μια ανταπόδοση. Αλλιώς πήγαινα στην τράπεζα και θα μας πέφτουν τα λεφτά μου. Δεν πήγαινα να ασφαλιστώ. Αν ήθελα να βγάλω τα λεφτά μου απλά αυτά που έβρεπε κανένα ώρα πίσω, τα βάζα και στην τράπεζα, θα έκανα επιτό και θα τα έπαιρνα. Άρα πράγματι η αρχή της ίση μεταχείρισης. Όταν άλλη σύνταξη θα πάρει εκείνος ο οποίος έφυγε πριν το 2015, άλλη εκείνος που έφυγε μετά, ενώ έχουν πληρώσει ίδιες τις φορές, σαφώς υπάρχει άνηση μεταχείριση μεταξύ ομοειδών περιπτώσεων. Άρα βρίθη ζητημάτων τα οποία ενδεχομένως να πάσχουν από τη συνταγματικότητα. Δεν μπορεί ο δικηγόρος να πει είναι συνταγματικό, το οποίο δικαστή θα το πω εγώ. Εγώ θα πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει νομικό έρισμα ώστε πολλές διατάξεις να κρυθούν αντισταγματικές. Αν θέλετε τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών που πάνε βάσει εισοδήματος δεν είναι τόσο εύκολο να κρυθεί αντισταγματικό. Γιατί στην ουσία έχει μια λογική ανταπόδοση. Είναι μεν άδικο για κάποιους, αλλά μπορεί να είναι αντισταγματικό για ποιους, για εκείνους που είναι πάρα πολύ ψηλά. Για εκείνο που είναι πάρα πολύ ψηλά και δηλώνει πάρα πολλά χρήματα, είναι με ποια έννοια όμως. Όχι με την έννοια ότι γιατί με εισφορολογείς βάσει εισοδήματος, αλλά γιατί με εισφορολογείς με έναν τρόπο όπου ποτέ δεν θα έχω ανταπόδοση. Εκεί είναι η αιστεία της αντισταγματικότητας. Ότι δηλαδή εγώ, αν βγάζω πολλά λεφτά και πληρώνω πολύ μεγάλες φορές, ποτέ μου δεν θα πάρω τα λεφτά αυτά πίσω. Για ποιο λόγο τα δίνω. Ναι, είπαμε να υπάρξει αναδιανομή, να δώσω εγώ που έχω για να πάρει κάτι παραπάνω ο αδύναμος, αλλά φτάνω σε ένα σημείο όπου εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ασφαλιστικό σύστημα σημαίνει ότι σχηματίζεται κεφάλαιο και όλοι παίρνουν τουλάχιστον κάτι παραπάνω από εκείνο που έδωσαν.